Πάρα πολύ, βέβαια, μετά από αυτές τις ανακοινώσεις. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φώτη Μαρκάτη. Είναι διευθυντής αγκιοχειρουργός στο Metropolitan Hospital για να μιλήσουμε για τις σύγχρονες θεραπείες, κύριε Μαρκάτη, των ανευρισμάτων της κοιλιακής αορτής. Και βέβαια πρέπει να μας εξηγήσετε τι είναι τα ανευρίσματα κοιλιακής αορτής και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί μαζί σας, αλλά οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες. Σωστά. Λοιπόν, ανευρίσματα, ως ανευρίσματα της κοιλιακής αορτής θεωρούνται κάθε διάταση της κοιλιακής αορτής, που είναι το αγγείο που αιματώνει όλα τα όργανα της κοιλιάς, πάνω από το 50% της φυσιολογικής του διαμέτρου. Αυτό θεωρείται σαν ανεύρισμα, ανευρισματική διάταση. Ναι. Τα ανευρίσματα για να φτάσουν σε κάποιο σημείο να αποκατασταθούν, να χειρουργηθούν, πρέπει να ξεπεράσουν μια διάμετρο που είναι της τάξης του 5 με 5,5 εκατοστά. Τότε θεωρούνται ότι πρέπει να αποκατασταθούν, να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μέθοδοι με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα ανευρίσματα? Υπάρχουν δύο ουσιαστικά μέθοδοι. Είναι η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία εφαρμόζεται από πολύ παλιά για τα ανευρίσματα της κοιλιακής αορτής. Και πλέον από το 1992 έχουμε τεχνικές πολύ νεότερες, όπως είναι οι ενδοαγγειακές μέθοδοι, οι οποίες πλέον έχουν φτάσει, ας πούμε, περίπου στο 60 με 70% των θεραπευτικών επιλογών μας για τα ανευρίσματα της κοιλιακής αορτής. Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων και ποια είναι και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται? Κοιτάξτε, έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει λαπαροτομία, δηλαδή δεν χρειάζεται να ανοιχτεί η κοιλιά. Οι τεχνικές αυτές γίνονται από τις μυριές αρτηρίες, από τη βουβονική χώρα ουσιαστικά. Είναι μια κλειστή μέθοδος, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το χειρουργικό τραύμα, η μετεγχειρητική νοσηλεία του ασθενούς. Είναι ανέμακτες τεχνικές, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Είναι πάρα πολύ καλές τεχνικές, θα έλεγα minimal, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάτη. Να είστε καλά, κύριε Μαρκάτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζονται απλά εξειδικευμένο προσωπικό και τριτοβάθμια νοσοκομεία, όπως είναι το Metropolitan, για να μπορέσουν να έρθουν με επιτυχία εις πέρας. Αυτά από. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάτη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλά, καλημέρα. Λοιπόν,